εκπομπή. Μπορούμε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Ορίστε. Ένα αφιέρωμα για τα 90 χρόνια μια ομάδα τη πόλη. Οφείλουμε. Να, αυτό είναι το, αυτή είναι η προσέγγιση που κάνεις λάθος και επηρεάζεις τους ακροατές. Είναι ο ΠΑΟΚ του πλανήτη. Δεν είναι λόγω της πόλης. Ναι. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστρία. Είναι δύο γιαγιάδες μπροστά μου. Καταρχήν και να πάω. Ναι. Έχω βρει ΠΑΟΞΙ όπου και να πάω. Όπου και να πάω. Σε χωριά της Ολλανδίας. Ναι. Σε χωριά της Αστάνης. Οι αγελάδες είναι αυτό. Συνηθίζουν να λένε στον ΠΑΟΚ ότι το προσφυγικό DNA της ομάδας είναι από τη φύση του ασπίδα για φαινόμενα όπως είναι ο ρατσισμός. Κοιτάξτε, δεν είμαστε μια ξύλινη εκπομπή. Εδώ υπάρχει ένα θέμα στον ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό με αφορμή τα 90 χρόνια της ιστορίας του εγκεφάλου του Βορρά. Σε αυτά τα 90 χρόνια θα τιμηθούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που πρόσφεραν στην κερκίδα, γιατί ο ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλος, ναι, μεν υπήρχε μια μεγάλη ομάδα, υπήρχε και ένας μεγάλος λαός. Εμείς οι πόντοι και οι μικρασιάτες και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ξέρουμε από γενοκτονίες και από ιστορία, τώρα βλέπουμε τη Συρία, ήρθε η σειρά της Συρίας. Η ήττα είναι το κέρδος. Η νίκη σπρώχνει, τους νικητές στα χαμετητεία. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφαγε τα τσιμέντα με το κουτάλι. Έφαγε τα χιλιόμετρα, τα κατάρκητα χιλιόμετρα. Στα πούλμα μέσα, με τα πόδια πορείες, με βροχές, καταιγίδες, ζέστες, κάψονες, τα πάντα, χαμός. Και παρόλα αυτά, εκεί ήταν ο πόδος. Δεν μου λες, η φανέλα η καδραρισμένη που κρεμάστηκε. Ακόμα δεν την έχουμε κρεμάσει, γιατί είναι λίγο βαριά. Είναι βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα, Δημήτρη, έτσι κι αλλιώς. Είναι βαριά και μεταφορικά και κυριολεκτικά όμως. Αν έδινες στην πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ κυρίως, τον τίτλο μιας ταινίας «Η ελληνική ή ξένης». Ναι. Και δική σου και άλλο σκηνοθέτη. Ποιος ήταν αυτός ο τίτλος? Δεν υπάρχει αυτός ο τίτλος, είναι η ρίση του Πάμπλου. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Η γροθιά του Πάμπλου στον Διόγο για μένα είναι ίστατη η πράξη αντίστασης στο αθηναϊκό κατεστημένο και αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς μας. Для кого-то это будет казаться, что я приехал в гости, но мы все на земле в гости. А мне кажется, что я приехал к себе домой. То же самое в Павловке. 90 хроня. Лео, а в те Англии τι ψυχή έπρεπε να έχουν, ξέρεις, να έρθεις πρόσφυγας, να χαθεί όλο το γιο σου και να ασχολήσει να ιδρύσει ομάδα. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από πόνο, από νοσταλγία, χαμένες πατρίδες, γιατί ήταν ξένοι σε μια χώρα η οποία δεν τους υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι σιγά σιγά οι πρόσφυγες από τότε έγιναν κάτοικοι της πόλης αυτής και οι Κωνσταντινοπολίτες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν φλόγα μες στην καρδιά τους, πάθος και οράματα για κάτι καλύτερο, ενώθηκαν και έκαναν μια ένωση, την Ένωση Κωνσταντινοπολιτών. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, που είχε ποδοσφαιρική ομάδα. Και από μια διχόνοια, μια προστριβή, δημιουργήθηκε ο ΠΑΟΚ. Γιατί η διαφοροποίηση με τους υπάρχοντες τότε στη διοίκηση
της ΑΕΚ ήταν ότι αυτοί θέλαν να μείνουν στα στενά πλαίσια των Κωνσταντινουπολιτών. Υπήρχαν όμως άνθρωποι όπως ο Καλπακτσόγλου, ο Φανούρης, ο Βυζάντιος, που θέλανε η ομάδα να αγκαλιάσει και τους υπόλοιπους φιλάθλους εδώ της Θεσσαλονίκης, να αγκαλιάσει πολύ κόσμο. Και θέλησαν να κάνουν όχι μια αθλητική ένωση Κωνσταντινουπολιτών, αλλά ένα πανθεσσαλονίκιο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, όπου θα είχαν όλη θέση. Έτσι το 26 έγινε ο ΠΑΟΚ. Εμείς λέγαμε Μπιζίν ΠΑΟΚ, τον λέγαμε μεταξύ μας. Μπιζίν ΠΑΟΚ στα τουρκικά, τι θα πει ο δικός μας ΠΑΟΚ. Η ίδια η μητέρα μου έλεγε Μπιζίν ΠΑΟΚ από πολύ μικρή. Έχω καταλάβει ότι οι νεότεροι δεν σημαίνει τίποτα πια αν πεις Μπιζίν ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό έχω προσέξει όταν το έχω πει, μου λένε τι είναι αυτό. Σε ένα ηλέρημα της τουμπα... Αυτά μου τα είπε ο ποιητής της πόλης, ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, ο πατέρας του, είχε ένα μικρό πανό που έγραφε Μπιζίν ΠΑΟΚ. Τον περιμέναμε να γυρίσει από το συντριβάνι. Όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ έμπαινε μέσα με ανοιχτό το πλακάτ. Όταν έχανε ο ΠΑΟΚ το είχε διπλώσει. Μπιζίν ΠΑΟΚ, ο δικός μας ο ΠΑΟΚ. Ο πρώτος σύλλογος που δημιουργήθηκε δεν είχε δικέφαλο έτο. Έτσι ξεκίνησαν με ένα τετράφυλλο τριφύλι και ένα πέταλο. Κράτησαν το άσπρο και το μαύρο σαν χρώμα, αλλά άλλαξαν το σήμα, έγινε ο δικέφαλος αετός. Με ένα κεφάλι ανατολή, κάλλον να κοιτάζει στη δύση για να έχει τα πάντα, αλλά με τα φτερά μαζεμένα για τη θλίψη που υπήρχε λόγω της καταστροφής που είχε πέρθει και του ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου από την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το άσπρο και το μαύρο. Έχει τη ζωή που εκφράζεται από το λευκό και έχει και το μαύρο που εκφράζεται από το θάνατο. Ιδρύθηκε σαν Ερμής. Το 1922-23 με την... που έγινε δημοκρατία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία πήρε το όνομα Πέρα, Πέρα Γκλουπ. Είναι ιδρυμένο από τους Κωνσταντινοπολίτες, τους τότε Ρωμιούς Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Όσοι έφυγαν πολίτε από εδώ και πήγανε στην Ελλάδα, άλλη Θεσσαλονίκη και άλλη Αθήνα, αυτοί που είχαν πάει Αθήνα ίδρυσαν την ΑΕΚ. Και αυτοί που είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη έχουν ιδρύσει το ΠΑΟΚ. Я полагаю, что может быть даже с уничтожением народ смирился, но с унижением нет, что никакого унижения быть не может. Мы рождаемся с особым чувством собственного достоинства и гордости. Я понял, что слезы понтийца, они не слезы слабого человека. Слезы сильного человека и очень горькие. Я видел слезы взрослых людей, диаспоры, которые целовали мне руки и говорили, сделай что-нибудь для ПАОКа. Όσο υπάρχει ρωμιοσύνη, όσο υπάρχει ρωμιοσύνη εδώ, ποιο σύλλογο δεν στέκεται. Η ρωμιοσύνη ποτέ δεν είναι ατελειώσει στην πόλη, οπότε και ο σύλλογο δεν είναι ατελειώσει ποτέ. Είναι ιδέα ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ιδέα είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδέα ο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι δεν είναι μια μεγάλη ιδέα να πάμε να πάρουμε την πόλη. Είναι μεγάλη ιδέα του καημού τη ρωμιοσύνη. Αυτό σου περιγράψω με αυτό τον όρο του σε φέρει. Ο καημός της ρωμιοσύνης εκφράζεται στον ΠΑΟΚ. Δεν εκφράζεται σε καμιά άλλη ομάδα. Και σε τέτοια εποχή που βλέπεις να γίνεται αυτό, το Αιγαίο να έχει μετατραπεί σε μια θάλασσα που ξεβράζει νεκρά παιδιά, είναι μεγαλειώδες να υπάρχει ακόμα στο μυαλό των ανθρώπων αυτών
Γιατί υπάρχει στα εγγονόπουλα των παλιών παρουσίων, δεν πιστεύω στο DNA. Υπάρχει το DNA με την έννοια της, πώς να το πω, του πολιτισμού, αν θεωρείς ότι το ποδόσφαιρο είναι όμως πολιτισμό. Υπάρχει. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε τώρα εμείς οι οποίοι είχαμε υποστεί αυτά όλα εδώ, με τους σούριους καταλαβαίνουμε το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι καταφύγιο των καταραμένων ο ΠΑΟΚ, σαν ιδέα. Είναι έτσι. Και... Κάθε λογής καταραμένων. Κάθε λογής καταραμένων. Δηλαδή, την προπόνηση που γίνεται με τα πιτσιρίκια ήταν... Φοβερή ιστορία, ας πούμε. Έλεπε στα μαυράκια τα παιδάκια να τρέχουν. Είναι σωματείο προσφυγιάς, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγει μπροστά στην ιστορία αυτή κι άλλο. Έχει βγει μπροστά, δηλαδή, να βγει κι άλλο. Των εδώ προσφύγων, των έξω προσφύγων, δηλαδή των ανθρώπων που κυνηγήθηκαν και ήρθαν εδώ. Ο ξακός κώδικας της προσφυγιάς είναι να τιμάς, να σέβεσαι και να αγωνίζεσαι. Αυτά τα είχαν όλα οι παοξίδες. Από τη φτωχολογιά μέχρι σήμερα, λοιπόν, σε όλη τη διαστρωμότασή τους, η φάρα, η φυλή του ΠΑΟΚ, αυτά είχε να καμαρώνει. Εκείνη την εποχή, στην εποχή μου δηλαδή, από την Καμάρα και πάνω, ήταν οι ντόπιοι, οι Ηρακλειδείς, οι προύχοντες της Θεσσαλονίκης, ήταν οι Αργανοί. Και στις Μαχαλάδες ή στις γειτονιές, στη Νεάπολη, Σταυροπολή, Τούμπα, ξέρω εγώ, Καλαμαριά, ήτανε οι Παοξίδες. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι για να έρθουν στο γήπεδο ξεκινούσαν δύο ώρες πιο μπροστά, με τα πόδια ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Οι νεαροί, καμιά σκαλομαρία σε κανένα τραμ, κανένα αυτό, δεν είχε τότε αυτοκίνητα, δεν είχε... Ο Μένα Άρης νομίζω ότι εκφράζει τον αστικό κόσμο περισσότερο, τους επαγγελματίες, του άστρους, τους εμπόρους κτλ. Ο Ηρακλής είναι η παλιά, παραδοσιακή, τοπική, μπαγιάτικη Θεσσαλονίκη, που είναι σεβαστή βέβαια. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει επιτομικά τον πόνο της προσφυγιάς από το σύμβολο του αετού του πένθυμου με τα διπλωμένα φτερά, που είναι κάτι σπάνιο και μοναδικό νομίζω, γιατί όπου αλλού έχει χρησιμοποιηθεί, ο σύμβολο Βυζαντινό, ο σύμβολο του όρους, ας πούμε, του Πατριαρχείου, η Αλβανία που το χρησιμοποιεί τον αετό, είναι ο βασιλεύς των Όρεων. Εδώ είναι ο αετός που πένθει. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο είχε ένα δημοσιογράφο πρόεδρο, το Τριανταφυλλίδη. Αξιόλογος άνθρωπος εποχής εκείνης, αλλά είχε δίπλα και ανθρώπους με φλόγα, πίστη και θέληση για κάτι καλύτερο. Ο Καλπακτσόγλου, ο Βυζάντιος, ήταν άνθρωποι που βοήθησαν πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντριβανίου. Ο Πέτρος ο Λεβαντής τότε, που ανέλαβε και πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, ήταν και βουλευτής. Και κατόρθωσε
να πάρει μία έκταση δίπλα ώστε να μπορεί να κάνει ένα γήπεδο της προκοπής για να μπορεί να παίζει. Με κόπο, μόχθο, αγώνα σκληρό, λαμαρίνες χρησιμοποιήθηκαν, μνήματα σκάφτηκαν, κόκαλα ξεθάφτηκαν και αυτό το γήπεδο εδώ ευτύχησε ο ΠΑΟΚ να το εγκαινιάσει στις 12 Ιουνίου του 1932. Το Σιντριβάνι ήταν ένα γήπεδο το οποίο είχε κάτω όχι μόνο χώμα, λασπόχωμα είχε. Και έπαιζε ένα παιχνίδι και τα πόδια σου πονούσαν μια εβδομάδα. Μια κατάσταση δραματική από εγκαταστάσεις. Έβαζε ξύλα ο συγχωρεμένος ο Νικηφόρος ο Τσαρπανάς να ζεστάνει το καζάνι και αν δεν είχαμε ξύλα δεν ζεσθενόταν για να κάνουμε μπάνιο. Οι κάλτσες τις οποίες φορούσαμε από την πολυκαιρία και από την απλησιά δημιουργούσαν μια δεύτερη σιόλα. Οι μπάλες ήταν τότε βαριές και είχαν και το κορδόνι, δεν ήταν όπως το, είχαν κορδόνι. Και άμα χτυπούσες κεφαλιά εδώ και σε έβρισκε το κορδόνι, έκανες γραμμή εδώ. Αλλά ωραία, ωραία. Αποδυτήρια τίποτα, ήταν ωραία. Ο Τσεπανάς κοιμόνος. Τι αποδυτήρια, τίποτε, τίποτε. Όταν λέμε τίποτε, τίποτε. Έχουμε παίξει ένα παιχνίδι με τον Άρη. Χιονόνερο, κρύο, βροχή. Κερδίσαμε. Τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνουμε στα αποδυτήρια. Να τα κάνει αποδυτήρια ο Θεός. Ένα σαν το διάδρομο ήταν το τέλος. Ξεκινόμαστε, πάμε να κάνουμε ντους. Δεν έχεις το νερό, κρύο νερό. Ρε Νικηφόρε, και δεν με δώσαν λεφτά να πάρω ξύλα, να ανάψω το μπόιλερ. Και θυμάμαι, κάνουμε ένα σαματά και μας πήρανε τότε μεταξύ και μας πήραν στα Ολύμπια τα Λουτρά και εκεί πληθήκαμε. Στα Ολύμπια τα Λουτρά. Και το ντουλ που λες, το ντουλ. Το μπάνιο που κάναμε στα αποδυτήρια είχαμε ένα τόσο πράσινο σαπουνάκι. Τόσο. Και με εκείνο ρωτήσαμε. Τι σαμπάν και μαμπάν. Πού να. Και αυτή η φράση μπάλα στα μνήματα. Α, καντήλια. Βαρούσε κάποιος κάνα καντήλι, πήγαινε στα μνήματα. Τα μνήματα ήτανε. Καθώς μπαίνεις στην αριστερά μεριά ήταν τα εβραϊκά μνήματα. Ατέλειωτα μνήματα. Χιλιάδες Εβραίοι θαμμένοι. Όταν ο αγώνας έφτανε προς το τέλος και ο ΠΑΟΚ κέρδιζε με ένα γκολ διαφορά και έπρεπε να κρατήσει το αποτέλεσμα, ακόμη σ' άρεσε να φωνάζει μπάλα στα μνήματα για να γίνει καθυστέρηση. Διότι η μπάλα έφερε στα μνήματα και άντε πότε θα ξανάρχισε ο αγώνας. Από τότε βγήκε εκείνο το σλόγκαν ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί. Τι γινόταν. Η ώρα 11 έπαιζε η δεύτερη ομάδα. Η ώρα 1 η τρίτη και η ώρα 3 η πρώτη. Τότε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ερχόντουσαν στο γήπεδο με το καρβέλι τους. Λίγες ελιές, λίγο τυρί, ξέρω εγώ. Από τις 11 η ώρα. Μέχρι τις που πέταμε εμείς το ψωμί είχε εξεραθεί. Και αυτοί το τρώγανε και λέγανε πάω και ξέρω ψωμί. Ο Στράτος του Ντενισίου τώρα στη δεκαετία του 50 ήταν ένας έφηβος και από την ηλεκτρική εταιρεία στη στροφή έτσι που κάνει για το Μακεδονία Παλάς, που είναι το άγαλμα του Καλαμαλή. Είχε, λέει, την είσοδο ενός υπονόμου, ένα υπόγειο έτσι, στοά, η οποία έβγαινε στο γήπεδο του Συντριβανίου, σε μια γωνιά. Και λέει τζαμπατζίδες τώρα μέσα στα νερά, μέσα στα ποντίκια, λέει παραίτσα, τη διασχίζαμε από κάτω από τη γη και μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα τον είχα ρωτήσει, τι παίζανε τα μεγάφωνα στο γήπεδο του Συντριβανίου. Λέει παίζανε Μανώλη Χιώτη Τέλειο Βασιλεύματα.
ήμασταν οι μικροί του ΠΑΟΚ πιτσιρικάδες που αποτελούσαμε τα τσικό εκείνης της εποχής. Είχαμε βαριά καθήκοντα βέβαια, σκουπίζαμε όλο το γήπεδο πριν από τον αγώνα. Ύστερα μας κλείδωνε ο Μακαρίτης ο Νικηφόρος μέσα στα ποδητήρια, γιατί περνούσε η εφορία και έκανε έλεγχο στην κερκίδα στο συντριβάνι να δει να μην υπάρχουν τζαμπατζίδες, μπαίναν τζαμπατζίδες κάτω. Λοιπόν, από τις κερκιδούλες και κρυβόντουσαν. Αυτός κι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Ένας τσαρπανάς, ο οποίος η ζωή του ήταν. Η ζωή του ήταν εδώ μέσα, η Τούμπα. Το συντριβάνι πρώτα και στη συνέχεια η Τούμπα. Ανέβαινε τα σκαλοπάτια μαζί μας και έσπαινε μια κανάτα, μια στάμνα, για γούρι. Ήταν ένας άνθρωπος που τα χάσε όλα από το, για τον ΠΑΟΚ μακρύς. Αυτό δούλευε στη Φανέτ κάποτε. Πήρε την αποζημίωση και πήρε ένα φορτηγό. Αλλά από να τρες πίσω από τον ΠΑΟΚ, το χάσε και το φορτηγό. Εδώ άρχισαν να μαζεύονται ο κόσμος. Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 37. Ήρθε η κατοχή, διαλύθηκαν τα πάντα. Sie wollten eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Από εκείνη την ομάδα, καταρχήν θυμάμαι τον Νίκο, τον Σωτηριάδη, τον τερματοφύλακά μας που ήταν από τους πρώτους. Και είχε την ατυχία τότε με τον πόλεμο να σκοτωθεί στο αλβανικό μέτωπο κάπου σε ένα ύψωμα της Κλεισούρας, λέγανε. Και το μάθαμε και είπαμε χάσαμε το Σωτηριάδη. Αλλά μετά την κατοχή ξαναξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανασυντάσσεται. Πήρε το πρωτάθλημα πάλι της Θεσσαλονίκης το 48. Πήρε το πρωτάθλημα το 50. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί και πέρα η άνοδος της ομάδος. Έγινε ο ΠΑΟΚ της χρυσής εποχής που λέγαμε εκείνη την εποχή. Ένας ΠΑΟΚ στον οποίο παίζανε παικταράδες. Δεν θα ξεχάσω τη δεκαετία του 50 το θρυλικό εκείνο ΠΑΟΚ που συνάρπαζε τα πλήθη και εκείνη την τρομερή τριπλέτα Γεντζής, Κουϊρουκίδης, Παπαδάκης. Ήμασταν τριπλέτα. Ήτανε σχολημένος ο Γεντζής από τη μια μεριά που ήτανε δυνατός. Ήταν ο Παπαδάκης από την αριστερή μεριά που ήτανε λίγο τεχνίτης. Και εγώ που αξιοποιούσα αυτά που κάνανε αυτοί οι δύο και οι δύο εξτρέμ. Ήτανε ο Λάκης ο πρόγειος, ο Χασιώτης ο Γιώργος, ο Κεμανίδης, ήτανε ο Πετρίδης, ήτανε ο Νότης ο Τσίντογλου, ήταν ο Καλογιάννης, λέω τώρα την ενδεκάδα που είμαστε. Και έξω δεξιά έπαιξα εγώ, πιο μπροστά έπαιζε ένας Σκουρπουλιάδης. Και σταματάει ενδιάμεσα και βγαίνω εγώ στη συνέχεια. Τότε δεν είχαμε αυτά τα 5-3-2 και τρίχες να μου παίζαμε, πεντάδα μπροστά, χαφ και λοιπά. Και είναι μια ομάδα η οποία, τι να σου πω τώρα, σαν την ομάδα του 70. Εγώ πιο προσωπικά αγαπούσα τον εαυτό μου. Ήθελα όταν κατεβαίνω στην αγορά να μου λένε μπράβο, αυτό ήταν. Φράκο δεν πέραμε. Μια φορά πήραμε 20 δραχμές, θυμάμαι. Στην Αθήνα στην Πειραιά κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 1-0 και μας δώσανε ένα 20άρικο τον καθένα. Αλλά έπρεπε από αυτά να φάμε και το βράδυ. Δεν μας κάναν τραπέζι.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι μες στην καρδιά μας. Εμείς τον αγαπούσαμε πραγματικά, δηλαδή δεν παίρναμε λεφτά, αλλά τον αγαπούσαμε. Παίζαμε για τον ΠΑΟΚ, παίζαμε για τον κόσμο. Ξέρετε, στην εποχή μου, μεγάλος αντίπαλος ήταν ο Άρης και ο Απόλλων. Είχε σπουδαία ομάδα ο Απόλλων. Περισσότερο με αυτούς δυσκολευόμασταν παρά με τις άλλες ομάδες. Ήταν η εποχή που ο Απόλλων περιείχε δηλητήριων φοβερών. Ήταν το σύνθημα των καλαμαριωτών αυτού. 53, 54, 55, 56, 57, τέσσερα χρόνια συνέχεια ο ΠΑΟΚ έβγαινε πρωταθλητής. Σάρωνε τα πάντα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε κηδείες. Δηλαδή, θυμάμαι το 4-1 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη, Κυριακή, τη Δευτέρα, το μεσημέρι, κάτω στην αγορά, στη Μοδιάνου. Οι υποξίδες ετοίμασαν την κηδεία του Άρη. Τύπωσαν κηδιόχαρτα, ετοίμασαν φέρετρο. Και το μεσημέρι, όταν έκλεισε η αγορά, έψαλαν για την ψυχή των Αριανών. Γελάτε, αλλά έτσι είναι. Τότε και οι Αριανοί ακόμη, καθότι τα βλέπαν και γελούσε και λέγανε καλά να πάθουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να πάρει το τριετές επαμοιγόμενο κύπελο του Δήμου. Ήταν μια ομαδάρα. Με προπονητή στην αρχή τον Βίλη και μετά τον Μπάγκαλο και μετά τον Χόφμαν. Ναι. Την άλλη πού, τον Μπάγκαλο. Όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στις καλές του τότε. Βρίσκω τον Τασκονίδη και το λέω, για να κάνουμε ομάδα, θα πάει να φέρει τον Μπάγκαλο τον προπονητή από τη Δράμα. Και όντως ήρθε ο Μπάγκαλος εδώ και ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλος. Μέσα στους 2-3 πρώτους στην Ελλάδα δηλαδή. Εγώ τον έφερα και εκείνος με έκαψε, με έδωσε την ανεψιά του. Ναι. Αλλά με βοήθησε, ας πούμε, και το βοήθησε και εγώ. Τον έβγαζα στο πρόσωπο πάντα. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα εμείς. Τα παπούτσια μας, πηγαίναμε στάτω στην αγορά, είχε ένα τσαγκάρι, παοξής ήταν αυτός. Πηγαίναμε εκεί και τα μπαλώναμε κάτω. Δεν είχε τάπες όπως είναι τώρα, είχε σκάρες, γιατί ήταν ξερό το γήπεδο και τάπες δεν μπορούσε, δεν γινόταν. Και γι' αυτό όταν παίζαμε έξω με τις ξένες ομάδες, δεν πηγαίναμε τόσο καλά, γιατί αυτοί φορούσαν πάνω ένα παπούτσια, πετούσαν και εμείς είχαμε 5 κιλά παπούτσια, το παπούτσι το ένα, ας πούμε. Τι να παίξει. Όταν πρωτοπία στον ΠΑΟ, ήμουν αδυνατούλης αυτόν και με δίνει μια φανέρα ο ιματιοφύλακας μέχρι εδώ. Εγώ όμως, επειδή ήμουν παοξιδάκι, έπρεπε να το ξεπεράσω. Ακούσουν. Κοιτάχτηκα απέναντι, είχε έναν καθρέφτη, ξέρεις, από εκείνους παλιούς που έγραφαν «Καλημέρα σας», δεν ξέρω αν τον έχει. Λοιπόν, κοιτάχτηκα, σαν φουστάνι ήταν η φανέλα. Και σκέφτηκα για να το ξεπεράσω. Μεγάλος ο ΠΑΟΚ, μεγάλες ήταν και οι φανέλες του. Και έτσι το ξεπέρασα. Οπότε έβαλα και ένα σοβρακάκι και γυρνάω τότε, το λέω παπούτσια, μ' ανοίγει ένα σεντούκι και σεντούκι, μου λέει πάρε. Κοιτάζω, παράτερα, με κορδόνια, χωρίς κορδόνια, με σκάρες, χωρίς σκάρες, κοιτάζω μέσα. Οπότε έρχεται με σπρώχνει και μου λέει, άκου μικρέ, τα παπούτσια δεν κάνουν τον ποδοσφαιριστή. Και εγώ πάλι σκέφτηκα, μικρός είμαι, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Και από εκεί μέσα πήρα ένα 42, ένα 41, 40. Και με εκείνη έκανα προπόνηση.
φτάσαμε στο 1959. Μια πολύ σημαντική χρονιά ήταν η χρονιά που ήταν έτοιμη πλέον η Τούμπα. Ήταν η χρονιά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε τα τελευταία του παιχνίδια στο Συντριβάνι. Είχαν κάνει ένα ταμείο γηπέδου. Και τα λεφτά τα μάζευε ο Δημάνης. Μόλις εισέπρεπε το ΠΑΟΚ τα λεφτά, βγάζαν τα λεφτά αυτά, τα πέτα βάλε σε ένα λογαριασμό και δεν άφηνε ούτε για μεταγραφές. Ούτε... Αυτά τα λεφτά δεν θα πειραχθούν. Μας στάζανε το πριμ, το χαρτζιλίκι. Μας λέγανε 50 δραχμές. Οι 50 δραχμές όταν πηγαίναμε να τις πάρουμε, είχε μία κατάσταση ο Παπαδάκης και υπογράφουμε από πίσω. Τι έγινε, Ελευθέρη, μας κρατήσαν 20 δραχμές για ενίσχυση για να αγοράσουμε το γήπεδο. Αν υπάρχει μια ομάδα που δικαιούται να λέει ότι έχει δικό της γήπεδο, είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει δικό μου γήπεδο? Αυτό το γήπεδο το χτίσανε πέτρα-πέτρα τα χέρια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ερχόταν οι οικοδόμοι, θυμάμαι, μετά την εργασία τους και κάνανε εθελοντές εδώ και ερχόταν και Σάββατο βράδυ και Κυριακή το μεσημέρι πριν αρχίσει το γήπεδο. Они не могли давать деньги, они могли любого отдать. Это не был клуб богатых людей. Я встречался с людьми, которые участвовали в строительстве тумбы со стариками. И они говорили мне, мы, говорит, убегали со школы, чтобы носить кирпичи. В 6 сентября была та генеза тумба. Мя тумба, которая не имеет никакой связи с тумбой, которую мы видим сейчас. Мя тумба, которая была только το κάτω διάζωμα γύρω-γύρω και ίσως η μορφή ήταν μόνο στη θύρα 1. Εγώ έπαιξα και στα εγγένεια του γηπέδου. Παίξα με την ΑΕΚ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ένα αεροπλάνο έριξε την μπάλα. Και τόσο επιτυχία είχε που η μπάλα έπεσε στο κέντρο του γηπέδου. Ο αγώνα, που υπήρξε εξαιρετικά ενδιαφέρον και είχε αξιόλογες φάσεις, έληξε ισόπαλος με αποτέλεσμα 1-1. Όταν ήρθαμε το 59 εδώ, ήταν, τι να σου πω, χωράφι. Νεκροκεφαλές χτύπα ξύλο που λέγανε, διότι εδώ ήταν και τα τόλ. Σπήραν ένα χόρτο της εποχής εκείνης κακήν κακός. Είχαν επιστρατεύσει ένα προσωπικό από εργάτες και τους πηγαίναν στη γεωργική σχολή, βγάζαν ρίζες από τις αγριάδες και τις σπέρναν εδώ, με αποτέλεσμα η αγριάδα, αν έχετε δει φυσικά γήπεδα σε χωριά, που γίνονται σβόλοι-σβόλοι. Εδώ μέσα είναι, νομίζω, όλη η ιστορία του συλλόγου. Αυτό είναι το σπίτι, αυτός ο λαός, χιλιάδες κόσμους. Ας πω την αλήθεια, αν μου λέγανε αυτή τη στιγμή τι θα ήθελες από τον ΠΑΟΚ, θα ήθελα να βρεθώ με τους παλιούς μου συμπαίχτες μέσα στην Τούμπα να παίξουμε ένα παιχνίδι και να δω τον κόσμο γύρω-γύρω όπως ήταν τότε που παίζαμε. Τέτοιο συνέστημα όταν ήμουν αθλητής ή και τώρα ακόμη και σαν αντίπαλος να μπαίνω στο γήπεδο αυτό, δεν το νιώθω ποτέ μου. Δεν το νιώθω πουθενά. Ξέρεις, γίνεσαι για την κερκίδα και εδώ μέσα. Για τον ναό αυτό να σου. Ο χώρος έχει πολύ ακουστική το γήπεδο. Δηλαδή γίνεται ένας θόρυβος που σε ανατριχιάζει, ας πούμε, όταν μπαίνεις μέσα. Είτε είσαι της ομάδας, είτε είσαι ξένης ομάδας. Γι' αυτό το λένε κιόλας. Η πιο δύσκολη ήταν η Τούμπα. Έχει το βουητό αυτού του κόσμου. Λίγα γήπεδα το έχουμε.
Υπήρχε και η καταπακτή όμως. Εκτός τη βοή υπήρχε και η καταπακτή. Που εντάξει. Ήσουν τυχερός να περάσεις και να βγεις στον αγωνιστικό χώρο με όλα τα ρούχα. Η ακουστική είναι... Όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι σου δίνει αυτή την νόθηση που σου φτερά στα πόδια για να μπορέσεις να καταφέρεις τον στόχο. Σε ανεβάζει πολύ ψηλά, αλλά μπορεί να σε κατεβάσει στον πάτο. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ μετακομίζοντας το 59 από το συντριβάνι στην Τούμπα, ο κόσμος πήγαινε για να δει τα θρυλικά τσικό του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν και φημισμένος ο Βίλι ότι βγάζει ταλέντα. Μας χώριζε σε άσπρους, μαύρους τις ομάδες και παίζαμε πριν από τους αγώνες, τους κυρίως αγώνες, παίζαμε μικροί. Το γήπεδο ήταν γεμάτο 4 ώρες και όχι 2 που είναι ο αγώνας. Πήγαινε νωρίτερα διότι ήξερε να δει καλή μπάλα από την παρέα του Κούδα, να βρείτε τα μικρά του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις ότι σε μια ηλικία 12 χρονών να έρχεται στο γήπεδο να σε βλέπει και να σε χειροκροτεί κόσμο. Αυτό σε εκείνη την ηλικία, την παιδική, σε προκαλεί ένα δέος. Εδώ ερχόταν ο Ολυμπιακός, έφερε ένα διαιτητή που έπαιζε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, την άλλη φορά στην Κρήτη, την άλλη στην Λάρισα, την άλλη εκεί, με άλλα ονόματα. Αυτός ο Βούλγαρος διαιτητής στην Ελλάδα έπαιξε με 4 διαφορετικά επίθετα. Μέχρι που αποκαλύφθηκε, γιατί κάποιος έτυχε να δει και δεύτερο αγώνα. Παίζουμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το πρώτο μου παιχνίδι μέρα στην Αθήνα, Φιλαδέλφια γεμάτη. Έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο 30, ξέρω ποιο λεπτό ήταν. 1-0, παίζουμε καλή μπαλίτσα εμείς τότε κλπ. Πώς γίνεται μια φάση από δεξιά, περνάω εγώ τον Σοφιανίδη πώς ήταν, σέντρα, πιάνει ο Μηταράς ένα μονοκόμματο και πάει ο Νίκο στο γάμα. Αντί τερματοφύλακα, αποκρύω ο Σημαντήρης τότε, η ώρα του καλύτερου πεδίου, με το χέρι. Εμείς ζητάμε πέναλτι. Ο διοικητής ο Βούλγαρος τίποτα, συνεχίστηκε. Φρρρρ, τίποτα. Και η μπάλα πάει και χτυπάει πάνω από το δοκάρι και βγαίνει κόρνερ. Βρε, ούτε κόρνερ. Θέλετε να παίξετε, τους κάνω εγώ. Θέλετε να φύγουμε, φεύγουμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σφαγμένοι. Και τότε μπήκε ο τσιχωρημένος ο Τσόμπος. Είχαμε προπονητή Ούγγρου Παμπολτσάι, μας παίρνει και φεύγουμε. Τότε η Θεσσαλονίκη ήταν απομονωμένη. Η Ελλάδα ήταν η Αθήνα. Αυτή ρύθμιζε τα πάντα. Ο Γραμματικόπουλος ήταν σύμβουλος στον Ολυμπιακό, μετέπειτα προπονητής στις μικρές ομάδες και έπαιζε διαιτητής Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, για όνομα του Θεού. Ο Τζίτζης ήταν σύμβουλος στον Παναθηναϊκό και παίζαμε εδώ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, κλασικά μπέναλτι δεν σφύριζε, αφού ήταν στο συμβούλιο του Παναθηναϊκού. Μας έδωσε, μπορεί να σε έδινε 80 με 10 με 20 σφυρίγματα. Ο Ζαπάρδας, ο Καλοφυσούδης, θυμάμαι, Μοναστηριώτης, ο Πούλιος. Τι θυμάμαι όλους αυτούς. Δεν βαριέσαι. Τώρα είναι πιο έξυπνα τα σφυρίγματα. Δύσκολη ερώτηση να πει την ιδιαιτερότητα του ΠΑΟΚ κανείς. Πάντα αισθάνεσαι ότι η άλλη πλευρά έχει περισσότερα όπλα, αλλά αυτό σου δημιουργεί και ένα τσαγανό να το αντιμετωπίσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει σε κανένα σύστημα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτοδημιούργητος, είναι αυτοδύναμος και πάντα πολεμούσε το κατεστημένο. Και πάντα πολεμάει το κατεστημένο. Εγώ το είπα ότι εάν ο ΠΑΟΚ εμφανίσει να κερδίζει έναν τίτλο με αυτόν τον τρόπο της παράγκας, εγώ θα τον μουτζώσω τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι το DNA του ΠΑΟΚ. Θέλει να... αυτά που θα καταφέρει και αυτά που θα κερδίσει θέλει να είναι αληθινά.
δεν θέλει να του χαρίζεται κανείς. Εδώ είναι μία φωτογραφία που με αγκαλιάζουν όλοι οι συμπαίκτες μου που έβαλα τον γκολ στον Ολυμπιακό. Νίκη της διοίκησης, Σαγουλίδης, Αράφης, Χαραλαμπίδης, Αφεντουλίδης, Μουρατίδης, Βασιλιάδης. Εδώ τα λέει μόνο η εικόνα. Με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι είναι. Και εγώ ξάπλα και ο Χαραλαμπίδης ξαπλωμένοι κάτω από κλωτσιές. Εδώ είχα με τον Παναθηναϊκό μία διάθεση έπαθα. Στο γήπεδο χτύπησε το κεφάλι και πήγα στο νοσοκομείο 3 μέρες. Την Παρασκευή πήγα στην προπόνηση, την Κυριακή 3 γκολ στην προοδευτική. Είχαμε ένα στόχο, πώς θα πάμε καλύτερα. Προσπαθούσαμε να είμαστε πάντα καλύτερα από τον εαυτό μας, να δίνουμε κάτι παραπάνω. Με εκείνες τις εποχές τις δύσκολες, γιατί εμείς ερχόμασταν 4-5 φορές την εβδομάδα για προπόνηση, 3, 2 ή 5, γιατί πιο πολύ ήταν και εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό το δέσπο ήταν μια οικογένεια. Δεν υπήρχε η τριβή, δεν υπήρχε ο φθόνος. Οι παράγοντες αυτοί ήταν ερασιτέχνες, αλλά παοκτσίδες που ζούσαν για αυτό το σύλλογο μέρα νύχτα, άσχετα αν ήταν ερασιτέχνες, παράγοντες, είχαν τις δουλειές τους, είχαν τα καταστήματά τους, αλλά από το πρωί στο βράδυ δουλεύαν για τον ΠΑΟΚ. Ο Αίμνος Παντελάκης δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άνοιγε το σιρτάρι και έβγαζε τα εκατομμύρια και είχε να αντιμετωπίσει κάτω στην Αθήνα θηρία, εφοπλιστάδες, αυτά εκεί. Και τότε που άρχισαν να φύγαν τα δελτία και έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αρχίσαν τα συμβόλαια, οι σιρήνες ηχούσαν στα αυτιά τους εδώ σε ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλες αξίες. Έτσι. Πάντα τέτοιες διαμάχες δημιουργούν θρύλους. Τον έκλεψε ο Ολυμπιακός. Δεν το δέχτηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελάκης είπε στον Ασλανίδη, είναι γνωστά αυτά, ότι δεν υπάρχει ούτε να υπογράψουμε σαν ΠΑΟΚ. Πήρε τέτοιες διαστάσεις που ξέφυγε από το καθαρά ποδοσφαιρικό αθλητικό πλαίσιο και πήγε πλέον και έγινε ένα θέμα, ας πούμε, Μακεδονίας, ένα θέμα Βορείου Ελλάδος με Αθήνα. Γιατί και εγώ έκανα λάθος, αλλά μεγαλύτερο ήταν του Παντελάκη. Εκείνη η φυγή, ναι. Δηλαδή για να γλιτώσω εγώ τον πατέρα μου από το υπαλληλίκι, δηλαδή να είναι σερβιτόρος, το έκανα ένα ουζερί και δεν αποδέχτηκε εκείνο που μου είχε υποσχεθεί η υπόλοιπη διοίκηση, δηλαδή να πληρώσει ένα ψυγείο και ένα μια κουζίνα. Έτυχε, ξέρεις, να συγκρουστούν δύο πολύ εγωιστές και δύο πολύ αυταρχικοί άνθρωποι, σε ορισμένα πράγματα. Παντελάκης, πατέρας μου. Και εκεί ήρθε η μεγάλη σύμβαση. Έγινε, ακριβώς έγινε, ο τέταρτος εθνικός διχασμός. Ναι, σαν την αλλαγή της ωραίας Ελένης ήταν. Και έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, δηλαδή βοράς νότος. Από εκεί άρχισε η τρομερή διαμάχη. Αν ήθελε πάω. Θα γινότανε. Και ποιος αναλάμβανε, Παντελάκης. Τον κρεμούσε στο Λευκό Πύργο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έκανε μια επανάσταση εκείνα τα χρόνια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή είπε ότι μπάστα, μέχρι εδώ δηλαδή σου επιτρέπω να με διαλύσει. Αυτό είναι δικό μου. Δεν μπορεί να απομυζάς από μια πόλη το θησαυρό της. Ο κόσμος είναι ο θησαυρός της πόλης, το χάρμα οφθαλμών. Τι να διαλέξεις, την αγάπη του ΠΑΟΚ ή την αγάπη του της οικογένειας. Και δυστυχώς έκανα το λάθος ότι... δεν πιστεύω ότι ήταν λάθος, να πάω με την οικογένεια. Εγώ βλέπω ότι πλέον δεν πηγαίνει. Και πηγαίνω και λέω στον πατέρα μου. Μπαμπά, τι θα κάνω εγώ. Και λέει, άμα φύγεις, εγώ δεν θα σε ξαναμιλήσω, ούτε στον τάφο μου να έρθεις.
1968 μιλούσα με τη μητέρα μου, με τον πατέρα μου μίλησα ξανά, πρέπει να μου ξαναμίλησα όταν παντρεύτηκε η αδελφή μου το 1974. Λέω, με ένα παράδοξο τρόπο, αυτό το συμβάν έχει περάσει τη μνήμη, στο DNA της μνήμης των πολύ νεότερων. Πολύ, ναι, ναι, γιατί ήταν κάτι που ξεπερνούσε την υπόθεση υπεξαγωγής ή παραπλανής ζωνός παιδιού και εξέφραζε ακριβώς την δυναστική αυτή διάθεση της ολιγαρχίας των Αθηνών να κλέβει. Παντελάκης τότε, με εκείνο το περίφημο «Όχι λοιπόν, δεν υπογράφει ο Κούδας», έβαλε τις βάσεις για αυτό το πέρασμα από την προσφυγική μυθολογία στην καθαυτό μυθολογία του ΠΑΟΚ, που είναι η αντίθεση λοιπόν σε ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο ήθελε λοιπόν να κάνει με το «έτσι θέλω» τη μεταγραφή που δεν πραγματοποιεί. Και πάνω σε αυτό στήθηκε ο σύγχρονος μύθος του ΠΑΟΚ, που είναι η τεράστια ομάδα της δεκαετίας 70-80. Εμένα η δουλειά μου από το 66 μέχρι το 88 που ξαναγύρισα ήταν κλειδωμένη από τον Τζορμπανό. Και τη βρήκα όπως είχα φύγει. Μου λένε πράγματα μου μέσα. 3.000 ήταν στα γραφεία και την πρώτη προπόνηση που ανακοινώθηκε ότι ο Κούδας ξαναγύρισε και τέτοια. 10-12.000 κόσμος, στην πρώτη προπόνηση που κάναμε εσωτερικό φιλικό. Τότε ακούω καμιά φορά λένε ο ΠΑΟΚ είχε σκάουτερ και έκανε σκάουτι και εκείνη την εποχή, λοιπόν γι' αυτό πήρε και καλούς παίκτες. Τι σκάουτερ. Ο ΠΑΟΚ είχε 700.000 σκάουτερ. Ο Μπακαλάκος από την Πτολεμαϊδα ο ΠΑΟΞής. Λοιπόν, τέτοιος ο Μανάβης από την Ανεξανδρού, όλοι οι παοξίδες μόλις βλέπαν κάποιο ταλέντο στην πόλη τους, στην Κομόπολη τους, στο χωριό τους, ερχόταν σούμπιτο, λοιπόν, τσουβαλιαστό στα γραφεία του ΠΑΟ. Ο Παντελάκης έκανε με λίγα χρήματα πολύ καλές κινήσεις μεταγραφικές. Αυτό όμως το πετύχαινε πάλι με πρώην ποδοσφαιριστές. Αυτοί, ό,τι καλό ταλέντο βλέπαν, τον προτείναν στην ομάδα. Εγώ πήγα 3 φορές στο Πράβη, στην Ελευθερούπολη, να δω τον Χρήστο, τον Τετρανίδη. Στην Επανομή πήγα 6-7 Κυριακές για να δω τον Σαράφη. Στο Κρυονέρι, τον Κώστα τον Ιωσήφιδη. Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ τότε ήταν εξωγήινη. Ναι. Εκεί ξαφνικά ακόμη και ο Θεός αναγκάστηκε να υποχωρήσει λίγο στο ρουσφέτι που έκανε στην Αθήνα και είπε, βρε παιδί, με αυτούς τους εξωγήινους κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτός που έστησε αυτή την ομάδα ήταν ο Χόρβατ. Κανείς δεν τον αναφέρει. Το που γύρισα εγώ το 68, είχαν έρθει ο Σαράφης, ο Τερζανίδης, ο Ασλανίδης, ο Παρίδης, ο Κούδας. Εν συνεχεία το 70, δεν θυμάμαι, ο Σιφίδης, Γούναρης. Και ήταν μια ομάδα η οποία δημιουργούνταν και ξεκινούσε μια καινούργια ομάδα με νέα παιδιά και ταλέντα. Είχε ξεκινήσει με 16 παιδιά. Ο μεγαλύτερος ήταν ο σχορεμένος ο Αρίστος ο Φουντουκίδης στα 25 του. Φανταστείτε τι ήμασταν οι υπόλοιποι. Αλλά ο κόσμος μας, αυτός ο αξιόλογος κόσμος που υπάρχει του ΠΑΟΚ, έκανε υπομονή 1-2 χρόνια και αρχίσαν μετά οι επιτυχίες. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα, κάνουμε πολύ καλά παιχνίδια. Μας τυχαίνουν 2-3 άτυχα αποτελέσματα. Αποτέλεσμα, ποιο ήταν, θα μου απαντήσεις, διώξα τον προπονητή. Και έρχεται ο Σάνο, Άγγλος φλεγματικός, αλλά να περάσει ορισμένα πράγματα. Αυτό πολύ καλός στην ψυχολογία. Και έρχεται και καρπώνεται όλο αυτό που έκτισε ο άλλος. Πήρε έτοιμη δουλειά 18 παιδιών. Έτοιμη δουλειά. Αυτός όμως έξυπνος σαν Εγγλέζος έκανε αυτό την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Του με μία την μπάλα,
γρήγορο παιχνίδι, με δύναμη. Είχε την ικανότητα να παίρνει το 150% από τις δυνατότητες του παίκτη. Ψυχολόγος. Περισσότερο από ότι προπονητής. Σου έδινε φτερά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έβλεπε ποτέ τον αντίπαλο. Ο Σάνων έλεγε ότι εμένα με ενδιαφέρει να παίξει η ομάδα μου. Διασκέδασε να ευχαριστηθείς το ποδόσφαιρο και παίξε χωρίς πίεση. Δηλαδή να τρέχεις, να παθιάζεσαι, να πολεμάς, να μάχεσαι. Και η φιλοσοφία του ήταν να παρουσιάσει θέαμα. Θέαμα για τον θεατή. Έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο κόσμος που έρχεται, που ταλαιπωρείται, που πληρώνει, να τουλάχιστον να ανταμείβεται με αυτόν τον τρόπο. Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης σε ένα σερβαστικό αγώνα που κράτησε μέχρι και το τελευταίο του λεπτό αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των 25.000 θεατών που τον παρακολούθησαν. Ξέρετε πότε έγινε ΠΑΟΚ? Όταν κερδίσαμε 2 φορές τον Παναθηναϊκό, χάναμε 2-0 και κερδίσαμε 3-2. Η μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή, μέσα σε μια εβδομάδα θα παίζαμε 2 φορές με τον ΠΑΟΚ. Μία για το πρωτάθλημα και μία για το κυπελλο. Και θυμάμαι ότι παίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο Πούσκας είχε πάρει να δει έξω μια ομάδα που θα παίζαμε στην Ευρώπη και παίξαμε Τετάρτη, κύπελο. Κερδίσαμε 2-0, θυμάμαι. Κερδίζαμε 2-0 μέχρι το 83ο λεπτό και δεχτήκαμε 3 γκολ σε 7 λεπτά και χάσαμε 3-2. Μια άλλη μέρα ήρθε ο Πούσκας στην προπόνηση. Ο Γαζής ήταν προπονητής, βοηθός τότε του Πούσκας. Και του λέει, καλά, κέρδιζες 2-0 στο ημίχρονο και έφαγες 3, να μην πω τι του είπε. Τέλος πάντων, μετά από 3 μέρες ξαναπαίξαμε με τον ΠΑΟΚ. Με coach τον Πούσκας αυτή τη φορά. Και κερδίζουμε πάλι 2-0 μέχρι το 80. Και χάσαμε 3-2 και αποκλειστήκαμε. Και του λέει ο βοηθός του Πούσκας, βρε χαμένε, είδες πως χάνουνε στην Τούμπα. Και μου τα έλεγε ο Αντωνιάδης. Ήταν μια ομάδα η οποία, εάν ας πούμε, ήταν ομάδα με έδρα Αθήνα, εκείνα τα 5-6-7 χρόνια θα έπρεπε να είχε 5-6-7 double. Η δεκαετία του 70 που έπαιξα εγώ στην ομάδα, μπορώ να πω ήταν η εποχή εκείνη η ομάδα που χτύπησε το ΠΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που διέλυσε το ΠΟΚ, που όπου κι αν πήγαιναν κερδίζανε. Μα πετούσε η ομάδα. Ειδικά στο κύπελο, όταν πήραμε το κύπελο, το θυμάστε, δεν το θυμάστε? Στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν στον τελικό για το κύπελο Ελλάδος 1972. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναδύθηκε φέτος πρωταθλητής Ελλάδος, πήγαινε για τον double. Ο ΠΑΟΚ, που είχε φτάσει 5 φορές στον τελικό, ήθελε το κύπελο και κατέβηκε στον αγώνα με απόφαση να το κατακτήσει αυτή τη φορά. ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Έβαλε 3 γκολ μέτρη 42 και ποιος δεν θυμάται το ανάποδο ψαλίδι, εκείνο το φοβερό γκολ, εκείνη την κολάρα του Μαντζουράκη που δεν μέτρησε. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό 2-1. Η Ελλάδα βλέπει για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ σε τηλεόραση ζωντανά και βλέπει μια ομάδα η οποία έχει παίξει και στον τελικό πρωταθλητριών, τον Παναθηναϊκό, να τον κερδίζει παίζοντας καλύτερο ΠΑΟΚ. Και τότε άλλαξε ο τρόπος πρόσληψης του ΠΑΟΚ και του βορειοαναδύτικου ποδοσφαίρου από το σύνολο της Ελλάδας που τότε πρωτοέπαιρνε τηλεόραση. Μιλάμε το 1972. Ήταν μια αποκάλυψη ότι αλλιώς θα γράφουν εφημερίδες και τα ακούμε από τους σπίκερ του ραδιοφώνου και άλλα πράγματα συμβαίνουν στο χορτάρι. Νικητής ο ΠΑΟΚ που κατέκτησε το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ήταν ο πρώτος επίσημος τίτλος που έπαιρνε στην ιστορία του. Ήταν η απαρχή του ανεβάσματος της ομάδος και της πορείας εκείνης στα επόμενα 5-6 χρόνια που επαστώς έχει μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Αλλά όταν ψήνεσαι μέσα στα νταμάρια, μέσα στα ξεράτα γύρω, μέσα σε αυτά, και όταν, ας πούμε, ο μισθός είναι 1.000, το μήνα είναι 1.5 και το πριν είναι 2, θα σε φάω το λαρίγκι, δεν γλιτώνεις. Θα τα πάρω εγώ, θα τα βάλω στην τσέπη μου.
Κύριε Σεργιανίδη, ο ΠΑΟΚ χωρίς να αποκτήσει καινούργιους παίκτες, νομίζετε ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο μαραθώνιο του πρωταθλήματος? Πιστεύω ότι οι 22 επαγγελματίες που τους έχουμε φέτος και οι υποψήφοι ερασιτέχνες οι οποίοι είναι στη διάθεση του προπονητού μας για κάθε ενδεχόμενο, δηλαδή που, να τους κάνουμε επαγγελματίες μόλις τους χρειαστεί, θα βγάλουν πέρα την περίοδο η οποία φαίνεται να είναι πιο δύσκολη για τις περισσότερες ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν μια θέση. Ο Βασίλης Σεργιανίδης ήταν ένας αριστούχος πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ήρθε και έστησε ένα γραφείο στην Παναγία Χαλκαίων απέναντι. Αυτός είναι σπαθιάρης άνθρωπος. Έπεσε με τα μούτρα στον ΠΑΟΚ. Μου λέει ένας ΠΑΟΚΣΙΣ, φώναξε την πρώτη μέρα λέει, που ανέλαβε την Γενική Αρχηγία και μας είπε το εξής. Λέει, το συμβόλαιο του Δελιγκάρη ποιο είναι? Μου λέει 3.000. Του Δωμάζε πόσο? 3. Λοιπόν, από αύριο λέει, τα συμβόλαια σας θα είναι ίδια με τα συμβόλαια των Αθηνίων. Και εκεί μου λένε, ρε Σεργιανίδη, πολλά λεφτά έδωσε τον ΠΑΟΚ. Τι λεφτά έβαλε? Δεν είχαμε λεφτά. Τους δίναμε κάποια εισιτήρια και τα πουλούσαμε. Διότι όταν παίζαμε με την Μίλαν, με την Λιόν και τα λοιπά, αμάν έκανε και δίναμε το ποδοσφαιριστή. Πόσο έχει λαμβάνει εσύ? 100, πάρεις κύριε για 100, πάρε τέτοια. Τα μοιράζανε και ήμασταν πολύ καλά καόλα. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στιγμή. Το ντουέντε μόνο ο ΠΑΟΚ του έχει. Η φίλε φίλη του δηλαδή, ο ντουέντε. Τι είναι το ντουέντε? Το 7 φορές ακονισμένο πάθος. Αυτό το έχουν αυτοί. Μου ό,τι συνεπάγεται. Δεν τους κανακεύω, γιατί έχει άσχημα αυτό. Αυτό όμως είναι αυτό που περιγράφω. Ο δραματικότερος και πλέον συγκλονιστικός στην ιστορία των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος υπήρξε ο εφετινός τελικός μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας. Εκράτησε σε αγωνία χιλιάδες φιλάθλους και τελικώς η τύχη του κρίθηκε στα πέναλτι. Οι δύο ομάδες, ισοδύναμες, πάλεψαν επί δύο ώρες δυναμικά, τεχνικά, γρήγορα και με τη λήξη του αγώνος βρέθηκαν ισόπαλες με 2-2. Έτσι, η τύχη του κυπέλου εκρίθηκε στα πέναλτι, στα οποία επικράτησε ο ΠΑΟΚ που ανακηρύχθη κυπελούχος Ελλάδος υπό τους πανηγυρισμούς των ενθουσιών των οπαδών του. Εμεί ούτε σκιό για πάω καμπ από ένα ψάγμα να γιονάριο σλες, δε η τκιόρα κοσάγω από ένα ψάγμα το ανικύλον φίλε, κούσιο τι είναι ζει μπέφω η άσουα, ο για πάνω ψάγμα έγινε αρέσια στην λεγνά, γιος ακούτε τι σκελίτ. Ο Λόραν στη συνέχεια, με το που ήρθε, ήδη βρήκε μια πολύ καλή ομάδα από το Σάνον, έδωσε στην ομάδα την τακτική. Όταν ήρθε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, είδε τον ερασιτεχνισμό με τον οποίο αντιμετωπίζαμε κάποια πράγματα και ήταν σκοπτικός, αλλά ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν η ομάδα αυτή. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο τον πήραμε με προπονητή τον Γιούλα Λόραντ. Σας φοβίζει ο Κρόιφ? Φιλ Κρόιφ τον. Είμαι εξ' όνα εμφύτα μψέγκητη. Έτσι λάσε φύλακ. Ήταν ο πρώτος προπονητής στην καριέρα μου που εφάρμοσε εδώ το επαγγελματικό, το 1974. Η ζωή όλη έπρεπε να είναι να ζεις επαγγελματικά. Κάποια παιδιά, τι είναι αυτός, όχι, το λέγανε ο Χίτλερ που ήρθε και έκανε και μαζί. Εντάξει, αυτός έλεγε ότι μόνο με τη σκληρή δουλειά θα μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει. Θυμούσε περισσότερο να έπαιζε μπροστά. Πάλι Σαράφης, πάλι Αποστολίδης, βαθιά μπαλιά. Πετάγει το Ασλανίδης, κεφαλιά, φεύγει στον κοινό χώρο. Ο Κούδας θαυμάσιο το σουτ ψύχρεμο, η μπάλα στα δίχτυα του Μόρα. Ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε σε κάποιο ευρωπαϊκό κανάλι. Ναι, από την αρχή όμως αμφισβητήθηκε. Αλλά ήταν Ούγγρος, Ούγγρο-Γερμανός, αλλά και Πόντιος μαζί. Είχε κεφάλια γύριστο. Εκεί, επέμενε. Όσο δικαιώθηκε. Στην αρχή ξεκινήσαμε με το ζόρι αν κερδίζαμε εδώ και γκρίνιαζαν όλοι. Και αυτός έλεγε ότι αφήστε τους να γκρινιάζουν, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, η ομάδα θα πετάει. Και πήραμε το πρωτάθλημα. Και δικαιώθηκε ο άνθρωπος.
Το ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη απετέλεσε μία από τις εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος. Όχι γιατί νίκησε η μία από τις δύο ομάδες, στο ποδόσφαιρο συνήθως κάποιος από τους δύο αντιπάλους κερδίζει, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ που κέρδισε αυτή τη φορά, κέρδισε με ένα μεγάλο σκορ, 4-0, και μέσα στον Πειραιά. Πρώτα ευχαριστώ για αυτό το κομπλιμέντ, καλύτερος τερματοφύλακας στην Ελλάδα. Αυτό ότι με ρωτάτε για πώς ήρθα στο ΠΑΟΚ, ήρθα από μια καλή ομάδα το Πανσεραϊκό, μέσα με μια μεγάλη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Αλλά είχαμε και Σαράφη που ήταν πολύ ωραίο στο κεφάλι, είχαμε Παρίδη συγχωρεμένο που τρυπούσε οποιονδήποτε έβρισκε μπροστά του, το περνούσε, είχε ωραία σέντρα, ήξερε να βάλει γκολ. Τερζανίδης μπορούσε να παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα Ευρώπης. Τίποτα σε δύσκολα σήμερα το βρίσκεις. Ο Αρίσταχος ο Φουντουκίδης που έχει πεθάνει και ήταν ένας γίγαντας του ποδοσφαίρου, τον οποίο δεν τον έχουν δώσει τόση αξία. Βαρούσε κεφαλιά ο Φουντουκίδης και η μπάλα πήγαινε στην αντίπαλη εστία, έφτανε ο τρόπος του λέγει, ας πούμε. Μετά ο όγκος του, τον έβλεπε και το φοβόσουνε. ΠΑΟΚΣΑΚΙ πολύ, πολύ αγαπούσε την ομάδα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο βγαίναμε στο γήπεδο να παίξουμε. Θυμάμαι ο Γιώργος ο Κούδας πολλές φορές με σμπρώχνε και μου έλεγε «έλα μικρέ». Έβγαινα εγώ με τον ενθουσιασμό, ερχόταν οι άλλοι από πίσω. Φανταστικά συναισθήματα. Ακόμη τώρα που έρχομαι σαν φίλαθρος στο γήπεδο, η ατμόσφαιρα αυτή είναι μοναδική. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Δεν έκοφα μου όλα. Φόρανε ο χτυπής ο Κούδας. Πλασαριστά. Και... Πράγματι αυτό το γκολ έχει μείνει στην ιστορία, γιατί ήταν η πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος από την ομάδα μας. Στην παιχνίδι εδώ μέσα στη Τούμπα με την ΑΕΚ. Και ήμουν τυχερός στη διάρκεια του παιχνίδι, στο 87, έγινε ένα φάου από την δεξιά. Δύο λεπτά να λήξει το παιχνίδι, 0-0. Και ένα φάουλο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το χτυπήσει ο Κούδας. Και... Το επόμενο, η επόμενη σκέψη ήταν να παραγγυρίζω μαζί με τους φιλάθλους. Από αυτή την προσπάθεια, αυτό το πανηγύρι, είναι αυτή η φωτογραφία με τη φανέλα του 11 και αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Αυτή εδώ λέτε. Ναι. Αυτή η φωτογραφία πιστεύω ότι τα λέει όλα. Γιατί έφυγε ο Λόραντ την πρώτη φορά? Δεν έφυγε. Μας έριξε ο Παντελάκης. Γιατί ήθελε αποκλειστικά και μόνο στο ξενοδοχείο να μένουν μόνο οι ποδοσφαιριστές και οι συνεργάτες του. Όχι παράγοντες. Αυτό το θεώρησε ο Αΐμνης Παντελάκης σαν κάτι τελείως διαφορετικό από τη δική του εποχή, όπως γνωρίζετε. Την κακή συνήθεια που είχαν οι παράγοντες τότε να επεμβαίνουν ακόμα και στο έργο του προπονητή. Στα αποδυτήρια μπαινάμε. Στα αποδυτήρια, να κάνουν και τη σύνδεση αν ήταν δυνατόν. Έγινε αυτή η ιστορία, δεν δέχτηκε ο Λόρα, σηκώθηκε και πήγε. Επήγε στην Bayern, να δεν κάνω λάθος. Επήγε μετά στην Bayern, ναι. Γίνονται και αυτά. Είναι δυσανάλογη η βαρύτητα, έτσι είναι, του ονόματος και της φανέλας σε σχέση με τους τίτλους που έχει κατακτήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο πουθενά. Να έχει λίγη μελαγχολία μέσα από το πράγμα, λίγη θλίψη, περνάει από τα στάδια της οργής. Τελικά μετασχηματίζεται όμως, δηλαδή ακόμα και οι απογοητεύσεις εν τέλει μετατρέπονται σε αφοσίωση. Ήμασταν καλύτεροι από τους Αθηναίους. Αυτό το αναγνωρίζανε και οι ίδιοι Αθηναίοι με τους παίκτες που μιλάγαμε. Αυτοί μας λέγανε ότι είστε καλύτεροι, αλλά εμείς είμαστε αλλού καλύτεροι. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει περισσότερους τίτλους. Και αυτός είναι και ένας λόγος, ας πούμε, που εκφράζεται έντονα η αδικία από τον κόσμο. Ο κόσμος όταν έρχεται εδώ, έρχεται να αντιδράσει, έρχεται να,
να βγάλει τα συναισθήματά του, αυτά τα αρνητικά που έχει απέναντι στην κοινωνία σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ιδέα, δεν είναι μια απλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει η μόνη δημοφιλής ομάδα η οποία ο κόσμος της δεν είναι ΠΑΟΚ και τους τίτλους, είναι ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο συγχωρεμένος, θα έλεγα, ήταν ο πιο πετυχημένος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάλευε για την ομάδα, πονούσε την ομάδα, είχε λόγο, άρθρωνε αντίσταση και πολλές φορές έβγαινε σε αντιπαράθεση με το λεγόμενο τότε ΠΟΚ. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Ήταν το μεγάλο του πάθος, η αρρώστια του μεγάλη. Ιδιόρυθμο άτομο. Μπορούσαν πολλοί να κάνουν μαζί του. Πολύ ιδιόρυθμο άτομο. Το θέμα είναι ότι εμείς που ήμασταν δίπλα του προσπαθούσαμε να πάρουμε τα καλά του, γιατί μα παίρναμε και τα κακά του. Ήταν ένας λίγο μοναχικός άνθρωπος. Πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Ήταν πολύ φαινομενικά σκληρός, αλλά πώς να σας πω, σκληρός, πώς ένας πατέρας, ένας σωστός πατέρας στα παιδιά του. Πώς τον έπεισε ο Παντελάκης να ξαναγυρίσει? Δεν τον έπεισε ο Παντελάκης. Α. Εγώ τον έπεισα. Ήρθαν 10 μέρες στη Ρόδο, εκεί έγινε και η συμφωνία. Αγαπούσε όμως τόσο τον ΠΑΟΚ, θα σας πω ένα μόνο. Τον ζήτησε ο Ολυμπιακός όταν ήταν στη Φραγκφούρτη και δεν δέχτηκε με τίποτα να έρθει στην Ελλάδα εκτός από ΠΑΟΚ. Αυτός ο προμηθευτής πράγματι άφησε τη σφραγίδα του, άφησε την ιστορία του και την τελευταία πνοή του εδώ. Ήταν ο Πάγκος εδώ. Εδώ. Ήταν ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έπρεπε πάση θυσία να το κερδίσουμε. Έχω κάνει από αριστερά μια παλιά στο Γούναρη και βγαίνει ο Γούναρης και κάνει μια σέντρα. Και όπως κάνει τη σέντρα, έχω φύγει από αριστερά και κάνω την κεφαλιά και χτυπάει μπάλα στα πλαϊνά τα δίχτυα και κάνω έτσι και να δω και την αντίδραση του Πάγκου και βλέπω μια αναστάτωση στον Πάγκο. Βλέπω μια αναστάτωση μέσα να υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα πήρε, δεν πήρε χαμπάρι το τι ακριβώς είχε συμβεί. Τρέχει ο Παναγιώτης ο Γιγής για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Καθόταν ο Βασιλάκος δίπλα του, εγώ απ' την άλλη και έπεσε στην αγκαλιά του Βασιλάκου, θυμάμαι. Είναι μια περίεργη στιγμή. Το να βλέπεις να πέφτει δίπλα σου ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία εγώ είμαι πολύ μικρός, πατέρας σου, μπορείς να πεις, δάσκαλός σου. Εμείς βέβαια παίξαμε λίγο θέατρο γιατί εδώ 30-40 χιλιάδες κόσμο τώρα. Πού να γίνει γνωστό ας πούμε ότι πέθανε ο προπονητής. Μάνι φορείο και πήγαμε στο ΑΧΕΠΑ. Δηλαδή να μην μείνει πολύ αυτό το θέαμα εκεί, για να μην πάρει χαμπάρι κερκίδα και ξέρω ότι. Εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι μου λέει δεν θα ξεκινήσεις. Αλλά το μάτι θα μου το πάρεις εσύ. Αυτά τα λόγια θυμάμαι ακριβώς. Έπειτα έγινε να μπω αλλαγή στο κάποιο λεπτό, 50-60 από την μήκα αλλαγή και έβαλα τον κολλό και κερδίσαμε 1-0. Ο Λόραντ αγάπησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και ήταν ο άνθρωπος αυτός ήθελε ό,τι το καλύτερο για την ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε ΠΑΟΚτσής. Έγινε ΠΑΟΚτσής ο Λόραντ. ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Δημόπουλος.
φαλτσαριστά μέσα στην περιοχή. Θα περάσω πολύ σκητεφόρη. Βρίζει πίσω το Κουλά. Κουλά σπαλιά ωραία για τον Κωστίκο. Να κόψε το πολύ. Γεωργόπουλος τώρα. Είναι το κόλλο. Θα είναι στο προκειμένο για συμπίδι. Αυτός το Γεωργόπουλο. Το σουτ. Είναι στο Κωστίκο και 1-0. Κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά του Βασιλάκου και είναι το γκολ προς το μέτρο του αγώνα. Γίνεται ωραία στην τράπεζα. Κεφαλιά από τον Δημόπουλο είναι το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Από δεξιά γίνεται η παράλληλη σέντρα. Η κεφαλιά γίνεται το 1-0. Αρχίζεται, κάνει τη σέντρα ο Πάπριτσα. Η μπάλα είναι για τον Καρασαβίδη. Κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 45ο λεπτό. Βασιλάκος εκτελεί το φάουλ. Μια κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Δημόπουλος την βρίσκει και είναι το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλές χρονιές, είμαι και από τους παίκτες που πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα το 84-85. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έπαιξα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα και ακόμα πιο τυχερός γιατί είχα συμπαίκτες επί μία 7-8 ετία είχαν κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το πρωτάθλημα του 85 που δεν μιλάει σχεδόν κανένας, όλοι μου λέμε ένα πρωτάθλημα, αλλά ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Μετά από μια δεκαετία και πήραμε ένα πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων των παιδιών, μια πολύ μεγάλη ομάδα και εκείνη. Ήταν Δημόπουλος, Αλεξανδρίδης, Κωστίκος, ήταν Βασιλάκος, Αλαβάντας, Σκατάδος. Να μην αδικήσω κανένα Αλεξανδρίδης, ο Παντέλης του τερματοφύλακας, Καρασαβίδης. Είχε ταλέντο η Πάπριτσα. Δεν το περίμενε κανένας και εμείς φουσκώναμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όπως η Εθνική Ελλάδα στην Πορτογαλία. Ναι, έτσι. Γιατί νομίζω ότι πιστέψαμε και εμείς οι ίδιοι ότι μπορούμε να το πάρουμε μετά το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό κάτω που τους κερδίσαμε 1-0. Να φανταστείς ότι είχαμε χάσει το πρώτο παιχνίδι 13η αγωνιστική στον Όφη και αμέσως μετά 14η αγωνιστική πήγαμε στον Παναθηναϊκό και τους κερδίσαμε 0-1 στο ΑΚΑ. Αλεξανδρίδης. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα στην κεφαλιά αυτή του Πάπριτσα. Ήταν κάτι σημαντικό, αλλά όλο το πρωτάθλημα εμείς παίζαμε καλά. Ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση και από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο, να ξέρετε, ήμασταν στην πρώτη θέση. Βέβαια και το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε 3 βαθμούς παραπάνω από το Παναθηναϊκό και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό κάτω. Ήταν ένα πρωτάθλημα που το άξιζε. Ήταν ένα πρωτάθλημα που δεν έπρεπε να είναι ουσιαστικά το δεύτερο, αλλά θα έπρεπε να είναι το 8ο, το 6ο, δεν ξέρω ποιο. Γιατί πολλά πρωταθλήματα στο παρελθόν θα δήκανε άδικα και δικαιολόγητα. Σε άλλα, φταίγανε οι άλλοι. Αλλά και σε κάποια φταίγαμε εμείς οι ίδιοι. Στο τέλος του πρωταθλήματος, αφού είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελλο γιατί ήδη μας είχαν διαλύσει πριν ακόμη τελειώσει το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι το 1985 πήρε πρωτάθλημα, αυτό που ξέρω εγώ, με 23 χρόνων παλικάρια και ξαφνικά μετά 3 χρόνια δεν υπήρχε κανένα στον πάγο αυτό. Άρα και η διοικητική ανυπαρξία δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν μια μεταβατική περίοδος μετά το πρωτάθλημα. Έφυγε ο κύριος Καλαφάτης, ήρθε ο κύριος Δεδέογλου, έφυγε ο κύριος Δεδέογλου, ήρθε ο κύριος Σαβίδης. Γίναν πολλές διοικητικές αλλαγές και ξέρεις, αν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν αισθάνεται ασφαλής, αναζητά στέγη κάπου αλλού. Οπωσδήποτε είμαι χαρούμενος, εγώ διότι συμπληρώνω και την πενταετία, πιστεύω να τα βρω και με τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είχα πάρει χρήματα, ούτε από μεταγραφή, ούτε από πουθενά. Ήθελα να μείνω στον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ είχα τον κόσμο 45.000 και να μπαίνει στο γήπεδο και να φωνάζει. Αυτό είναι φωνιά. Δεν θα υπήρχε πουθενά άλλο να πούνε αυτό. Μετά νιώσα μόνο τη στιγμή που αποφάσισα να φύγω. Ήταν λάθος μου. Βέβαια, σας είπα ότι όταν δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διοικούν, τότε δεν μπορεί να παίξει. Θεωρώ ότι ήταν η χειρότερη μου στιγμή τη όλη καριέρα μου που έφυγα τον ΠΑΟΚ.
Δεν ήθελα να φύγω από το σύλλογο εκείνη την εποχή, αλλά η διοίκηση του συλλόγου, η προσφορά που μου γινόταν τότε οικονομική ήταν τόσο χαμηλή που ήταν σαν να με αναγκάζανε να φύγω. Και εμένα και κάποιους άλλους εκείνη την εποχή. Εγώ έφυγα γιατί ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Βουλινός, θεώρησε ότι δεν είχα να προσφέρω τίποτα άλλο στον ΠΑΟΚ. Πήγα στον Ηρακλή με τον Τάιστον Λίμπρεξ, έπαιξα 3 χρόνια γεμάτα στον Ηρακλή πραγματικά, όπου από εκεί ήρθε και η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Πώς ήταν την πρώτη φορά που επέστρεψες με άλλη φανέλα στην Τύμπα? Επέστρεψα την πρώτη χρονιά όταν πήγα στη... όταν γύρισα στην Τύμπα. Το 86. Και τότε, αν θυμάστε, το 2-3, το 1-3, τους έκανα εγώ. Μες στην Τύμπα έβαλα 3 γκολ. Και πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Στο 54 λεπτό έγινε αλλαγή. Και όντως όταν έφυγα, πήγαινα προς την καταπαχτή, σηκώθηκε ένα γήπεδο να μην χειροκροτάει. Θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που έπαιξα εναντίον του ΠΑΟΚ ήταν με τον Ηρακλή στην Τούμπα και είχαμε κερδίσει 0-1 με τον γκολ του Φάνη του Τζιγκάρη. Και είχε μπει ο Θεοδωρίδης ο συγχωρεμένος στα αποδυτήρια και τότε μας έταξε για τη νίκη 300.000. Χάρισα τα λεφτά στους φροντιστές της ομάδας. Δεν ήθελα να πάρω λεφτά για την επί του ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε περίπτωση που πουλήσανε μαζί παίκτη και προπονήτη. Ο Σαββίδης, που ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, πούλησε στον Ολυμπιακό τον Μπανιώτη και μαζί και τον προπονητή, τον Λίμπρεξ. Τους πούλησε. Πρώτη φορά πουλήθηκε προπονητής. Δεν ξανά έγινε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Έγινε όμως και αυτό. Κοιτάξτε, η ιδεοληψία δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ. Αφορά συνολικά το πρόβλημα της πόλης. Για το κακό μας το ριζικό φταίει πάντα κάποιος άλλος. Και αυτό τελικά και την πόλη αλλά και τον ΠΑΟΚ του στερεί από αυτοπεποίθηση. Που είναι απαραίτητη για να πετύχεις. Γιατί ένα πράγμα που είχε η ομάδα του 70 ήταν ότι είχε τεράστια αυτοπεποίθηση. Δεν πηγαίνανε να παίξουν στην Πάτρα. Το θυμόσαστε που δεν τις πληρώσανε. Και φωνάζω τον Γιώργο τον Καλύβα, είναι καλά, ήρθε ο Καλύβας. Λέω, ρε Γιώργο, βοήθα, λέω, για να πάει η ομάδα. Και τους υποσχέθηκε ότι μόλις γυρίσετε θα πληρωθείτε και λοιπά και πήγαμε και παίξαμε. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και παρατηρείτε το φαινόμενο της βίας για μία ακόμη φορά. Οι φίλαθλοι επιτίθενται στα ΜΑΤ και βλέπετε τι ακριβώς γίνεται στην κερκίδα. Πέρασα, θα πω, δύσκολες στιγμές εδώ. Το παιχνίδι με την Παρίς Σεζερμέν, που λόγω των επεισοδίων θα έλεγα ήταν ένα πισωγύρισμα για την ιστορία της ομάδος. Γουέ, ένα πολύ επικίνδυνος παίκτης και το 0-1. Γουέ που πέτυχε και τα δύο φορές στο πρώτο παιχνίδι. Ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί οι παίκτες και των δύο ομάδων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην εξέδρα των φανατικών οπαδών του ΠΑΟΚ και σειρά 4. Μας την σημάδεψε το παιχνίδι με την Παρίς Σεζερμέν. Ήταν το μοιραίο. Γιατί με τα επεισόδια τιμωρήθηκε η ομάδα μια πενταετία, χάθηκε από την Ευρώπη και οπωσδήποτε ήταν μείον και για μας τους ποδοσφαιριστές που χάσαμε την επαφή μας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήταν δύσκολες καταστάσεις, κακά τα ψέματα, με αλλαγές διοικήσεων, με πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όπως βλέπετε ο ΠΑΟΚ είναι και θα είναι εδώ, θα συνεχίσει. Εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε και από τη ζωή. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά κάτι, είναι μεγάλο κομμάτι από τη ζωή όλων που αγαπούμε αυτήν την ομάδα. Τα χρέη μεγάλωσαν, ξαναμεγάλωσαν και έτσι ήρθε η περίοδος που ο ΠΑΟΚ κινδύνευε με χρεοκοπία. Ο κόσμος έκανε συναλλητήρια, μπήκε μέσα στο γήπεδο, είχαν κάνει καταλήψεις. Αυτό καλά είναι να το θυμίζουμε, επειδή η μάζα θυμάται μόνο τα κακά των φιλάθλων, όταν γίνονται επεισόδια ή όταν θα γίνει οτιδήποτε, ας πούμε,
Και ξεχνάει πάντα την τεράστια προσφορά του οπαδικού κινήματος στο να είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα τα τελευταία χρόνια. Να μπορεί να μεγαλώνει. Ο ΠΑΟΚ για να φτάσει εδώ που είναι, πολέμησε πολύ κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και πρέπει να το τιμάμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για αυτό το πράγμα που έχει πετύχει. Και να μην το θυμόμαστε μόνο για τα στραβά του. Φτάσαμε στην περίοδο 96-97 που έγινε η αντικατάσταση και ήρθε ο Γιώργος ο Μπατατούδης στην ομάδα, προσωπικός μου φίλος για 21 χρόνια, ο οποίος είχε δείξει μεγάλη διάθεση για να βοηθήσει την ομάδα για να ανορθωθεί και να επανέλθει ξανά στις επιτυχίες. Βρέθηκε να ξοδέψει πολλά λεφτά για τον ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα πόσα ήταν αυτά. Ήταν πάρα πολλά για τα δεδομένα τα σημερινά. Κατάφερε βέβαια να πάρει ο ΠΑΟΚ 2 τίτλους. Παίξαμε καταπληκτικά θα έλεγα. Και καταφέραμε να πετύχουμε και πολλά τέρματα για ένα τελικό. Εκτός έδρας απέναντι στον ισχυρό της εποχής, νομίζω δεν ήταν εύκολο. Πάρα πολλά που είχαμε προβλήματα, ξεχάσαμε όλα, το βγάλαμε έξω γιατί δεν υπήρχε και τίποτα πιο σημαντικό αυτό. Εκείνο το παιχνίδι και αποτέλεσμα, θέλαμε πολύ όλοι. Διάβολος έσπασε το πόδι, δήλωση του κύριου Κόκαλε. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο αν σπάσει διάβολος το πόδι. Και όταν ανεβήκαμε πάνω και χαιρετούσαμε, του είπα, λέω, τελικά ο διάολος έσπασε το πόδι. Αυτή η χαρά δεν έχω δει τόσο που άνθρωποι κλαίγανε. Είναι κάτι που έζησα πολύ έντονα. Πραγματικά, όταν μιλάω για ΠΑΟΚ, πολλές φορές και συγκινούμε πολύ. Γιώργο, τα ακούσε τι γίνεται εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ας κάνουν αυτοί τους το δημοσιογράφο. Δεν χρειάζονται λόγια. Να πούμε συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον προπονητή μας, τον κύριο Μπάγεβιτς, ο οποίος πραγματικά ταξίζει από όλους μας. Γιατί είδαμε με πόση πειθαρχία κράτησε τη δύσκολη αυτή χρονιά την ομάδα ενωμένη. Η ώρα είναι 10 το βράδυ και οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ κάνουν συμβολική κατάληψη εδώ στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι εκπρόσωποι των συνδέσμων έχουν εξεδώσει μία ανακοίνωση. Η απέτηση του λαού του ΠΑΟΚ είναι αυτή η ομάδα που μόλις πριν λίγες ημέρες στέφτηκε κυπελούχος να συνεχίσει χωρίς την παραμικρή απώλεια παίκτη ή προπονητή. Γιατί όλοι αυτοί με το σπαθί τους κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας. Από τα λεγόμενα του Μπατατούδη δεν πιστεύουμε πλέον τίποτα. Θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι φεύγω από το ΠΑΟΚ. Είχαν κάνει πάνω από 10 παίκτες, 15 παίκτες προσφυγές γιατί τους έφυλε χρήματα. Ο Μπατατούδης και τα σχετικά. Και πηγαίναν στον Μπατατούδη στα γραφεία Σιντερσάτ. Μέσα σε ένα τέταρτο είχε καταφέρει και τους 10 πόσοι ήταν να τους φέρει βόλτα. Και να φύγουν όλοι και όλα καλά και θα τα λέμε και τα σχετικά. Πήγαινε στο δωμάτιο. Κάτι του έλεγε, ναι. Ω, εντάξει, θα το δούμε το θέμα. Το βλέπουμε από κοντά. Την τελευταία του ατάκα του Μπατατούδη ήταν από κοντά. Το βλέπουμε. Ναι, το βλέπουμε από κοντά. Εκεί είχα σηκώσει τα χέρια. Λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο πρόεδρος. Έλεγα εγώ στα παιδιά ότι αν δεν το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, βλέπω η Τούμπα να γίνεται πάρκινγκ για τη λαϊκή που είχε εδώ πέρα κάθε Τετάρτη. Σκέψου να παίζεις στην έδρα σου ουσιαστικά και να χάσεις ένα τελικό κυπέλλο από τον αιώνιο αντίπαλο. Σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά είχα το πιο πολύ άγχος της καριέρας μου. Εκεί που
Βγαίνει κανονικά ο Γεωργιάδης στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πασάρι γκολ. 0-1. Άρης ΠΑΟΚ 0-1. Με μια μαγική παλιά του Μάρκου, γι' αυτό και τρέχει ο Κουκέλκα. Και τον αγκαλιάζει αποδίδοντας τα εύσημα στον Γιώργο τον Γεωργιάδη που σκοράρει. Δεν ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο, βέβαια αυτό από τον καλοκαίρι ισχύει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια ομάδα να μην ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Ήταν η φουρνιά πολύ καλών παιχτών. Και μετά, επειδή είχαμε και τα προβλήματα τα διοικητικά, άμα δείτε, όλοι αυτοί οι παίκτες φύγανε από τον ΠΑΟΚ και πήγανε σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εγώ δεν στεναχωριόμουν πιο πολύ για τους έμπειρους, για τους μεγάλους. Στεναχωριόμουν για τους μικρούς που ξεκινήσανε μια καρδιά και μέναν απλήρωτοι, δεν είχαν για τα ενίκια τους. Δόσεις αυτοκινήτων ήταν. Για αυτά τα παιδιά ήταν λίγο πρόβλημα. Όχι λίγο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά με τη βοήθεια το δικό μας η μεγάλη. Τους δίναμε οι έμπειροι που έχουν παίξει και άλλου δίναμε τα λεφτά στα παιδιά μέχρι να πληρωθούν και κάπως έτσι μπαλώναμε την κατάσταση. Όχι από μπροστά. Φωτογράφε λίγο τις λίγο πιο κάτω για να τραβήξουμε και τις συμμετοχές εδώ. Εδώ λίγο να δούμε κύριε Πρόεδρε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφυγε κυνηγημένος, καταστράφηκε οικονομικά και κανένας βέβαια δεν θέλει αυτό το παράδειγμα να είναι προμετωπίδα στην εικόνα του ΠΑΟΚ, γιατί και αργότερα όταν ψάχναμε να βρούμε επενδυτές ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι σκεφτόταν τους κινδύνους που εμπεριείχε αυτό το εγχείρημα και ενώ κάποια στιγμή πλησιάζανε, στο τέλος απομακρυνόταν. Ολοκληρώσαμε πράγματι σήμερα την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου το 51% στον κύριο Παγώνη, στον κύριο Ογούμενο. Άρα λοιπόν ένα κεφάλαιο έκλεισε και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Η επιστροφή μου όντως ήταν η ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και όσο περνούσε ο χρόνος χειροτέρευε περισσότερο. Ήταν μια κίνηση, ναι μεν, για τον Γούμενο για να σωθεί στην προεδρική καρέκλα, αλλά πιστεύω εκεί ήταν και τα φόπλακά του, διότι όταν πέσαν όλοι στο πάνω στον Δωρή Ζαγοράκη, τον πείσανε μαζί με τον Βρίζα, και έτσι ανάλαβαν τα ενία της ομάδας. Πραγματικά δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου. Όλα γίνανε με κεκτημένη ταχύτητα. Δεν ήξεραν αν ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο ακόμη. Μας πήρατε τηλέφωνο, ήρθαμε στο κάλεσμα αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα στόχο και ένα σκοπό, να πάει καλά η ομάδα. Είπαμε μεταξύ μας ποδοσφαιριστές ότι θα περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα την ερχόμενη Κυριακή και από εκεί και πέρα θα βγαίναμε, θα μιλούσαμε για τα προβλήματα, γιατί έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά με τη λειτουργία. Είχαμε πλέον την έλευση στο προεδρικό θόγο ενός ποδοσφαιριστού, ο οποίος ήταν αρχηγός της Εθνικής, ο ποδοσφαιριστής και αρχηγός του ΠΑΟ και άφησε το γήπεδο και ανέλαβε την Προεδρία του Συλλόγου. Εκεί έχουμε την άφηση ενός προπονητή που τον ήξερε καλά ο Ζαγοράκης. Μιλάμε για τον Σάντος. Ο Σάντος είναι και τα άλλη μαρλά σαν μούντ φόρτ, κον σιδάτ, κον σπσούς, κον κλούβ, κον γρέσι. Κον δίβεις κον καρές κον κουρασάν, ες μάις δουκ προφησιονόλ σο. Και κόμο δίγω μούντες βίζες, εγώ να γρέσι εφού είναι τρενεδόρε, mas fui essencialmente grego. Ξεκινήσαμε σαν μια ομάδα όλοι. Είπα και εγώ ότι δεν, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα στηρίξω αν δεν υπάρχει βοήθεια όλων. Δηλαδή, και εγώ είμαι ένα κομμάτι στο παζλ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε την ομάδα από την κατάσταση που βρισκόταν. Γιατί ήταν πάρα πολύ, δεν θα πω τραγική, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση της ομάδος. Ο ΠΑΟΚ από εκείνη την ημέρα άρχισε να ξαναπαίρνει τα επάνω του. Οι γνωριμίες που είχαν, και μιλάμε για τον Ζαγοράκη και τον Βρίζα, οι οποίοι παίξαν στην Ευρώπη, ήταν γνωστοί παντού,
φέραν παίκτες στην ομάδα που τη βοήθησαν να αλλάξει επίπεδο. Ο Παύλο Γκαρσία, ο Κοντρέρας, ο Μουσλίμοβιτς. Yo estaba casi al final de mi carrera deportiva y la gente, la hinchada, me motivó y me despertó quizá un poco el indio que tenía guardado, que había perdido los años anteriores. Y no tengo más, solo buenas palabras. Θα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια, έτσι τη σκέφτεσαι? Μετς έφυγε και έτσι ακόμα πιστεύω είναι. Και δεν θέλω να αλλάξω γνώμη, δηλαδή και να έρθουν κάποιος να μου πούνε άλλα πράγματα, δεν θέλω ούτε να ακούω. Γιατί εγώ τα 4 χρόνια που έπαιρνα εδώ, για μένα ήταν σαν δεύτερη οικογένεια. Δηλαδή, εγώ με τη χαρά ήρθε τις προπόνησης στα παιχνίδια. Που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Παύλο Γκαρσία. Στο 59-1-0 ο ΠΑΟΚ, η Τούμπα παίρνει φωτιά. Βλέπετε και τα offside, 4 για την κάθε ομάδα. Εδώ ο Σορλέν, ευκαιρία για το 2-1 και το πετυχαίνει. Στο 68 ο Μουσλίμοβιτς, ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά. Σλάταν Μουσλίμοβιτς, τον βλέπετε, η αλλαγή. Do Fernando Santos, mas não é. Esse é um trabalho, não é só do Santos, não é? É um trabalho também de todos aqueles que trabalhavam comigo, não é? Começando por Zagorakis, que era o presidente, não é? Zagorakis, Brizas, Iosifidis, Kiriakos e muitos outros, gente que trabalhava connosco, o Andrés Madrinos, tantos e tantos que trabalhavam todos os dias para que a equipa pudesse ser melhor. E os jogadores. Todos, mas acima de tudo os adeptos. Os avais não έκανε προσπάθεια να συμμαζεύσει τα συμμάζευτα, να βάλει μια τάξη, ο κόσμος να γυρίσει όλο στην Τούμπα και έτσι να έρθει να φέρουν τον Ιβάν Σαββίδη που την πρώτη φορά που ήρθε πάλι χάλασε η δουλειά από κάποιους που δεν ήθελαν τον Ιβάν Σαββίδη και είχε φύγει. Ενώ ήταν έτοιμος να αναλάβει και φέραν κάποιον άλλον υποψήφιο επενδυτή και έτσι δεν έγινε η δουλειά. Всегда разговоры заканчивались. Почему ты, говорит, ПАОК не берешь? Почему не помогаешь ПАОК? Поэтому в 2006 году я принял твердое решение. Но я себе сказал, это мой выбор. И что бы то ни стало, я свяжу себя с этим клубом. И были первые огорчения. Первые разочарования. Я ему сказал, что одну девочку единовременно двум женихам не предлагают. Του είπα ότι μια κοπέλα, μια νύφη, ποτέ δεν την προτείνουν τον ίδιο καιρό σε δύο γαμπρούς. В связи с этим я ни с Погонисом, ни с Гоминесом я разговаривать не буду. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν θα μιλήσω ούτε με τον κύριο, δεν σκοπεύω να μιλήσω ούτε με τον κύριο Παγόν, ούτε με τον κύριο Γούμανο. Конечно, когда я узнал о ПАОКе и то, что ПАОК ментально и своей харизмой передает все мои ожидания о Константинополе, ощущение такое, как будто я столкнулся с тем, что я ожидал. Я даже помню в студенчестве, я говорил, что я отличаюсь тем, что отношусь к той категории людей, которые умирают стоя. И я в ПАОКе увидел, что как будто ПАОК готов умереть стоя. Никогда на колени не станет. И поэтому ПАОК и я слились. Я не знаю, кто кого нашел. И поэтому я говорю, что Господь определил мою судьбу. Венисиус, Исседра, Балла, Вьеринья, гол! 1-0 στο 19, η Σουτάρη, όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στην γωνία με δύναμη. Κερδίζει και την κεφαλιά, για να δούμε τον Μουσλίμοβιτς, πρέπει να αντέξει το μαρκάρισμα. Κάνει το γκολ, είναι το 1-1, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό. Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιερίνια, ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς. Εδώ είναι και το οξύμορο ότι παρότι δεν υπάρχουν τίτλοι, οι φίλαθλοι αυτής της ομάδας αυξάνονται και δεν μειώνονται.
και είναι έτσι ιδιαίτερο και είναι θέμα ανάλυσης. Coisas que não se consegue explicar. Na realidade, o PAOK não ganha títulos há 40 anos. O título campeão nacional da Grécia há muitos anos, não é? Portanto, não explica porque é que vai continuando sempre a crescer adeptos. Mas isso tem a ver com o sentimento do clube. Adepto PAOK vai sempre morrer com o amor ao clube. Seguramente. Που ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπήρχε μια παλιά ιστορία με τα χρέη της ομάδος. Σήμερα έχουμε καταθέσει στην εφορία 10.880.000 ευρώ. 886.000. Και χαρτιά μη σκαλάζει στο ΠΑΟΚ. Και θέλουμε να δηλώσουμε σε όλους... Вы знаете почему не брали у ПАОКа деньги? Потому что независимый ПАОК никому не нужен. И они только таким образом могли шантажировать ПАОК. Пришло новое молодое правительство, которое не просто у нас деньги взяло, она нам дала и независимость. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι ούτε ένα παιδάκι, έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι, καταλαβαίνει πράγματα και καταστάσεις. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Δουλειά είναι να φέρουμε πάλι πίσω το συνέστημα. Δεν έρχεται μόνο με κύπελλα και πρωταθλήματα το συνέστημα, έρχεται με πολλούς τρόπους. Εμείς θέλουμε τον κάθε έναν να τον κάνουμε να νιώθει ξεχωριστός και το συνέστημα που κουβαλάει για τον ΠΑΟΚ να το κάνουμε να το αισθάνεται μοναδικό. Είναι ένα της ιστορίας. Τι έχει να κάνει και με την ιστορία, την ιστορία του origine. Portanto, sabemos que os fundadores principais do ΠΑΟΚ vieram de Constantinopla, né? Portanto, isso faz parte de uma história muito forte na Grécia, no povo grego, no sentimento grego. PAOK é PAOK com a sua história e deve estar muito orgulhoso da sua história. Me убеждали, что ты вообще понимаешь, что такое PAOK. И поэтому я не один год шел к этому и был счастлив, когда я пришел. Буду в PAOK совершать ошибки. Я буду считать, что это моя жизнь была. Мы же не знаем, наша жизнь как правильно должна. Но главное, я всегда говорю, чтобы твоя совесть тебя не мучала. И поэтому моя совесть меня не мучает. Абсолютно. Εγώ έρχομαι εδώ και βλέπω τον ΠΑΟΚ και λέω: «Ρε Θεέ μου, να είμαι τώρα 17 χρονών και να βάζα γκολ όπως έβαζα». Και εγώ δεν ξέρω πού θα με είχαν οι ΠΑΟΚτσίδες. Γιατί αξίζει να μιλάς για τους ΠΑΟΚτσίδες. Ωραίος λαός. Το λέω και συγκινούμε. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω? Αν ας ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Στον ΠΑΟΚ να έπαιζα. Πολύ θα το ήθελα.